Κυριάκο, ολοκληρώθηκε η γενική σέλευση, νομίζω σε χρόνο ρεκόρ, λιγότερο από μία ώρα. Έτσι, εντάχει θα έλεγα ποιο είναι τα αποτελέσματα αυτή τη σέλευση. Καταρχήν, οφείλαμε να κάνουμε τη γενική σέλευση και να ενημερωθούν τα μέλη για τα οικονομικά πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, επακριβώς, με πλήρη διαφάνεια, όπως κάνουμε πάντοτε. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από αυτό είναι το γεγονός ότι σε σύγκριση με το, από το Δεκέμβριο μάλλον του 2013 που ανέλαβε η νυν διοίκηση υπό την προεδρία του κ. Καραπατάκη έχει μειωθεί το χρέος κατά 2.900.000. Έχει μειωθεί σε σχέση με την ανάλογη περσινή συνέλευση κατά 500.000 και απομένει γύρω στο 1 εκατομμύριο χρέος. Αντιλαμβάνεστε που βρισκόταν η ομάδα το Δεκέμβριο του 2013 και που βρίσκεται με αυτό το στοιχείο που σας ανέφερα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Όλα όσα αφορούν το οικονομικό κομμάτι, εγκρίθηκε εντάχει και ο προϋπολογισμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προϋπολογισμός και για το ποδοσφαιρικό τμήμα και για τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Αναλύθηκαν οι στόχοι που έχει η ομάδα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πρέπει να βαδίσει στον ίδιο τρόπο που βαδίζει τα τελευταία χρόνια. Και ενημερώθηκαν τα μέλη για όλες τις λεπτομέρειες στην πρόοδο που αφορά τις εργασίες για το γήπεδο, πότε θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει αγώνες της ομάδας και όλες τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν είναι κάποια αναφορά σχετικά με το γήπεδο για χορηγούς, για κάτι περισσότερο από το στον κόσμο, στα μέλη της ομάδας. Για το γήπεδο αναφέρθηκε κυρίως και στη μεγάλη συνεισφορά που είχε ο κόσμος με την αγορά των μετοχών, επί ευκαιρία. Ολοκληρώθηκε η διάθεση των μετοχών στον κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αριθμός. Έχουμε ξεπεράσει τα 900 άτομα, δηλαδή τις 900.000 μέσα από τη διάθεση των μετοχών. Για το ότι η ομάδα θα χρησιμοποιεί το νέο γήπεδο και την κατάλληλη στιγμή, αφού μπει στο νέο γήπεδο αγωνιστή στα επίσημα παιχνίδια με την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου στο πρωτάθλημα, θα αρχίσει και η μελέτη για τη δεύτερη φάση. Όταν θα ολοκληρωθεί ακριβώς το γήπεδο με τη χωρητικότητα και όλες τις λεπτομέρειες που είναι ήδη γνωστές, τις έχουμε ανακοινώσει. Το μπάτζετ θα αυξηθεί όπως είναι γνωστό, είναι κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια. Αυτό αφορά τα μέλη, το ανακοινώσαμε στη συνέλευση, δεν θα πω κάτι περί του προϋπολογισμού. Και ένα σχόλιο για τον νέο προπονητή, τον έχετε ανακοινώσει. Ένας προπονητής που πιθανόν να έρθει και τέλος του Ιούνιου, φαντάζομαι είναι κάτι που δεν σας προβληματίζει, ήταν κάτι εις γνώση σας, έτσι. Ναι, έχουμε προχωρήσει την ανακοίνωση και έχουμε ενημερώσει ότι περιμένουμε τον προπονητή μας στην Κύπρο με το που ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του στη Σεγούντα Μπι με τη ΓΕΙΔΑ. Σε περίπτωση που φτάσει μέχρι τέλους θα το στερηθούμε για μεγάλο διάστημα, αλλά είναι σε διαρκή επαφή και με τον Τσάβι Ρόγκα, που είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα προγραμματισμού και όλων των υπολείπων, και με τους συνεργάτες του, που είναι ήδη στην Κύπρο.